Η Πάτρα μετρά τις πληγές της μια ημέρα μετά την ισχυρή καταιγίδα που προκάλεσε δεκάδες προβλήματα. Δρόμοι έγιναν ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Μια ημέρα μετά λοιπόν και ακόμη πυροσβεστική δέχεται κλίση για άντληση υδάτων. Υπάλληλοι βρίσκονται στη Ρήγα Φεραίου και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές που άφησε πίσω της η χθεσινή κακοκαιρία. Την ίδια ώρα στην Κερκοσοπούλου βρίσκεται και πυροσβεστική υπηρεσία η οποία προχωρά σε άντληση υδάτων από το υπόγειο πολυκατοικίας. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων στη Ρήγα Φεραίου ζητούν να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα στο σημείο για να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα. Η αποκατάσταση δεν φτάνει, γιατί πρέπει να γίνουν έργα υποδομής, ούτως ώστε η Γεροκοστοπούλου που κατεβαίνει σαν ποτάμι εδώ, να απορροφάται από κάποιους υπονόμους, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι στο τελείωμά της εδώ, είναι μόνο ένας. Αυτή είναι η λύση. Ο σκοπός είναι να μαθαίνουμε από αυτά που μας συμβαίνουν. Πρέπει να γίνουν καινούργιοι υπόνομοι, να απορροφούν περισσότερα νερά.